Και πάμε στον καλεσμένο μας. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που υπογράφει ο Λεωνίδας Καραγιώργος. Εν τω μεταξύ, μόλις συνειδητοποιώ ότι έχει τελειώσει ο καφές μου και λέω τώρα πώς θα βγει η επόμενη ώρα χωρίς καφέ. Και σκέφτομαι ότι μία από τις εικόνες που έχουμε πολλές φορές μέσα αυτό το βιβλίο στη συνέντευξη είναι αυτή η κανάτα με τον γαλλικό καφέ. Τώρα πες μου, Λεωνίδα, και επέτρεψέ μου τον ελληνικό, ότι έχεις εσύ μια κούπα γαλλικό καφέ δίπλα σου. Καλημέρα, Μαρκέ. Καλημέρα. Εννοείται πως έχω κούπα καφέ δίπλα μου και εννοείται πως χωρίς την κανάτα με τον γαλλικό δεν ξεκινάει η μέρα. Είναι εθισμός πλέον. Και ο ήρωάς σου όμως έχει κάποιες συγκεκριμένες, έτσι, κάποιους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους ξεκινάει η μέρα του. Είναι αυτή η καθημερινότητα και αυτές οι αλλαγές πιο ισχυρές από τη μεγάλη αλλαγή που επιχειρεί να κάνει? Αυτές οι μικρές αλλαγές είναι και το μοναδικό σταθερό πράγμα ενδεχομένως. Όλα τα άλλα αλλάζουν σε μια εποχή που ζούμε. Οπότε κάποια πράγματα όπως ο γαλλικός ο καφές, οι μικρές αυτές στιγμές, ακόμα και το τσιγάρο, το οποίο συγγνώμη απαγορεύεται στο ραδιόφωνο, αλλά σε βιβλίο, είναι οι μικρές απολαύσεις τις οποίες προσπαθεί να κρατήσει. Το βιβλίο σου είναι έτσι ένα βιβλίο με λίγες σελίδες, μια ωραία νουβέλα, ευχάριστη, η συνέντευξη διαβάζεται πάρα πολύ εύκολη, παρόλο που είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό το βιβλίο σου. Παρόλα αυτά το διαβάζουμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι γύρω στα 40 και δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τον εαυτό τους ότι αξίζει τον κόπο να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα και θέλουν να μένουν στις σταθερές, στα τηλέφωνα με τη μαμά που γκρινιάζει, στον καφέ, στους συγκεκριμένους φίλους. Οι συγκεκριμένοι φίλοι ενδεχομένως είναι και η μοναδική σταθερά η οποία υπάρχει. Ουσιαστικά το βιβλίο μιλάει για τα εργασιακά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που ζήσαμε όλοι. Οπότε εκεί γύρω στα 40 ή μάλλον ηλικία 30 έως 50 που την έζησε πάρα πολύ έντονα. Έζησε ουσιαστικά μια ανθρωποφαγία. Το αντίπαλο δέος, μάλλον αυτό που έφερνε την ανισορροπία, που έφερε την ανισορροπία στην ανισορροπία, ήταν οι φίλοι και η σταθερά των φίλων. Είναι ο δεύτερος άξονα που ήθελα να κουμπίσω στο βιβλίο. Τώρα μιλάμε και σε μια εποχή όπου οι φίλοι, πολλές φορές η φιλία δεν είναι αυτό που ήταν για όσους μεγάλωσαν στη δεκαετία του 80. Έχουν αλλάξει οι φίλοι. Σήμερα όταν ακούει ένας 18άρης για φίλους, ενδεχομένως να εννοεί και τους φίλους που έχει στα προφίλ του στα social. Προφανώς έχει αλλάξει, αλλά ακόμα και στη γενιά στην οποία αναφέρομαι, προφανώς μεγαλώσαμε όλοι διαφορετικά, με πάρα πολλούς φίλους. Καταλήγεις όμως σε 4-5 ανθρώπους με τους οποίους έχεις μια κοινή οπτική, μια κοινή στάση ζωής. Οπότε όλο αυτό δοκιμάζεται στην πορεία και κάποια στιγμή κατασταλάζεις. Φυσικά, χωρίς να παραμένεις να είσαι κλειστός. Πρέπει πάντα να περιμένεις ανοιχτός, γιατί αλλάζεις και εσύ ο ίδιος όπως αλλάζουν οι άνθρωποι. Και στις εποχές που ζούμε, οι αλλαγές είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Μιλάμε τώρα για τον ήρωά σου, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο. Μόλις του έχουν προσφέρει μια δουλειά με μισθό και παραπάνω από όσο θα περίμενε, και περιμένουν να πει το OK. Περνάει ένα τριήμερο το οποίο είναι ένα τριήμερο έτσι και με την εθνική γιορτή την 28 Οκτωβρίου, όπου προσπαθεί να μαζέψει λίγο τα κομμάτια του, προσπαθεί να μαζέψει τη σκέψη του και τελικά κάνει βαλίτσα για αλλού. Ναι, γιατί ουσιαστικά οι λόγοι που τον οδηγούν στο εξωτερικό δεν είναι κατά ανάγκη οικονομικοί. Αυτό που ήθελα να δώσω στο βιβλίο και δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει να το περάσω ήταν πως ναι μεν η πρώτη εικόνα ήταν η οικονομική δυσκολία της κρίσης. Το πρόβλημα όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή. Δεν ήταν μόνο οικονομική η κρίση. Είχε πάρα πολλές εκφάνσεις και έβγαλε πάρα πολλά πράγματα που κρύβαμε κατά το χαλί, που είχαν αλλάξει, που ήρθαν στην επιφάνεια. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Ουσιαστικά οι φίλοι του δεν αποδόμησαν την ευκαιρία των χρημάτων της δουλειάς.
αποδόμησαν το ότι αυτός έβλεπε την ευκαιρία ως χρήμα, ενώ από πίσω ήταν όλες οι συνθήκες που τον διώχναν έξω. Το αν έμεινε εδώ πέρα, ίσως να είναι και ο φόβος, ίσως να είναι ο φόβος της αλλαγής που αφορά μια άλλη γενιά. Νομίζω πως οι καινούργιες γενιές είναι πολύ πιο εύκολες στο να φύγουν. Ενδεχομένως έχουν και τις συνθήκες για να φύγουν, γιατί ο ήρωάς μου είχε ήδη μια καλή δουλειά. Δεν ήταν δηλαδή ότι «α, πώς θα ζήσω», μπορούσε να τα απεξέλθει στην πραγματικότητα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές θέλει άλλο κουράγιο να μείνεις. Και ο ήρωας φαίνεται ότι το έχει αυτό, το άλλο κουράγιο. Το έχει, του το δίνουνε. Ή παίρνει τη δύναμη από τους φίλους του, που και πάλι εσκεμένα ο ένας είναι ήδη στο εξωτερικό. Ναι. Ο ένας είναι μόνιμα στο εξωτερικό, δηλαδή είναι, δεν θα μπορούσε να είναι αλλού. Ναι. Γιατί είναι τέτοιος, τέτοια η φύση του, τέτοιος ο χαρακτήρας του. Είναι η φύση. Ακριβώς αυτό ήταν, και οι χαρακτήρες είναι διαφορετικοί. Δηλαδή δεν είχε νόημα να δώσω μια συμφωνία. Η συμφωνία, ναι, θα ήταν με ανθρώπους που έχουν τα ίδια οράματα, την ίδια στάση. Έδωσα τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες, ώστε ο καθένας να έχει το ειδικό βάρος, να έχει μια διαφορετική οπτική απέναντι στα πράγματα. Ανέφερες πριν ότι η κρίση που ζήσαμε δεν ήταν μόνο οικονομική. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον δεν πήραμε το μάθημα, γιατί από τότε δεν περνάει χρονιά χωρίς να ζούμε σε κάποια κρίση. Νομίζω πως τα πράγματα είναι και πολύ χειρότερα, γιατί ακόμα και αυτό που ζούμε στις μέρες μας, και ας το βαφτίζουμε αποτέλεσμα πανδημίας ή το οτιδήποτε, είναι μια διελειμμένη κοινωνική συνοχή. Είμαστε έτοιμοι για έναν εμφύλιο μέσα μας και βλέπουμε ότι για την ιδεολογία μας ή για το οτιδήποτε πιστεύουμε, είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε το οτιδήποτε ακραίο. Ναι. Ναι, αλλά τελικά πιστεύουμε. Γιατί αν πιστεύαμε σε κάτι πραγματικά, θα συμπεριφερόμασταν διαφορετικά. Και θα είχαμε λύσει κάποια από αυτά τα προβλήματα και δεν θα ερχόταν τόσο επιτεκτικά μπροστά μας. Νομίζω πως έχουμε φτάσει, έχουμε πλησιάσει στο τέρας που έλεγε ο Χατζηδάκης. Το έχουμε συνηθίσει. Και το μόνο που πιστεύουμε είναι το να μην συμβεί κάτι σε εμάς ή ένας ανθρωποτοκερδισμός τελείως ακραίος, ο οποίος υπάρχει παντού. Ναι. Ο ανθρωποκεντρισμός υπάρχει παντού, όπως είπες, και τον συναντάμε πάρα πολύ συχνά και στην τέχνη, ή κάνω λάθος? Ναι, σαφέστατα. Mm-hmm. Σαφέστατα. Η τέχνη, μα και η τέχνη είναι ένα μέρος της κοινωνίας, το οποίο σαφέστατα και θα έχει κρίση. Η κρίση δεν πιάνει ένα κομμάτι, άλλωστε οι οικονομικές κρίσεις υπάρχουν σε όλη την ιστορία. Είναι κάτι το οποίο αναμενόμενο. Οι οικονομολόγοι το ονομάζουν διόρθωση, πάντως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Το ζήτημα είναι τι φέρνει και τι βγάζει το καπάκι όταν σκάει. Είσαι ένας από τους ανθρώπους πάντως ο οποίος αλλάζει ζωή και αλλάζει τα επαγγελματικά του χωρίς να έχει κάποιον ιδιαίτερο φόβο. Διαβάζω στο βιογραφικό σου ότι ξεκίνησες με την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας και τα κοσμήματα. Και σήμερα είσαι στο κατασκευαστικό κλάδο? Ναι, στο κλάδο οικονομικά. Ναι. Που έχω κάνει ένα διάλειμμα από χρηματιστηριακά. Και πώς είναι όλο αυτό να αλλάζει κανείς κάθε τόσο επαγγελματική κατεύθυνση? Εντάξει, το κάθε τόσο είναι μέσα σε μια πορεία. Δεν είμαι πιτσιρικάς. Είναι και θέμα συνθηκών, είναι και θέμα συγκυριών, είναι και θέμα ψαξίματος, γιατί δεν μου αρέσει να κάθομαι σε ένα πράγμα. Ναι. Είσαι όμως από τους λίγους ανθρώπους, δηλαδή στη γενιά σου, δεν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που παίρνουν τόσο εύκολα αυτές τις αποφάσεις. Ποιος ήρωας του βιβλίου σου είσαι? Δεν είμαι ένας ήρωας του βιβλίου μου. Το βιβλίο έχει χαρακτηριστικά και από μένα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το δώσω τους ή άλλους. Ας πούμε, αυτό που όταν ξεκινήσαμε με τον γαλλικό καφέ, ναι, αυτός είμαι εγώ. Ναι. Άρα και στον κάθε χαρακτήρα, και στους τέσσερις φυσικά, έχω κάποια στοιχεία δικά μου, έχω κάποια στοιχεία πολύ δικών μου ανθρώπων, γιατί ήταν πιο εύκολο να τους αποκωδικοποιήσω, διότι ήταν ψάξιμο.
δεν πιστεύω στο ότι στη μονοσημαντότητα των πραγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε διάφορα μέσα μας και μπορούμε να τα αλλάξουμε, να ελιχτούμε, να εξελιχτούμε. Αλλά πιστεύω, ενώ δεν είμαι μυρολάτρης, απέναντίας είμαι υπερβολικά ερθολογιστής, πιστεύω στις συγκυρίες οι οποίες έρχονται. Και αποφάσεις των αλλαγών δεν ήταν εύκολες. Απλά ήταν ίσως ανάγκη, ίσως ήταν και κάτι που με έσπρωχνε στο δικό μου μαμούνι που με έδωσε. Μάλιστα. Διαπίστωσες λοιπόν ότι η συγγραφή είναι κάτι μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία και αναρωτιέμαι αν εξακολουθείς να τη θεωρείς ψυχοθεραπευτική διαδικασία και αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο. Ήταν πάντα. Το βιβλίο προέκυψε. Είχα ένα blog παλιότερα όπου έγραφα τα ιστοψυχά μου, όπως είναι το μότο των συγγραφέων ή η λέξη της μόδας, τέλος πάντων, που δεν μ' αρέσει. Συνέχισα με το βιβλίο γιατί ήταν κάποια πράγματα που θέλω να τα μεταφέρω μυθιστορηματικά. Ναι. Πολύ με επηρεάζει, με κάνει να γανακτεί. Συνεχίζεται, είναι ένα ταξίδι που δεν σταματάει γιατί πάντα έγραφα. Και τώρα είναι έτοιμο ένα βιβλίο, δεν είναι δικό μου μόνο. Το γράφω μαζί με τη Μαργαρίτα την Αλευρίδη, επίσης συγγραφέα. Και πολύ φίλη. Πολύ φίλη και την έχετε φιλοξενήσει. Είναι ένα επιστολικό μυθιστόρημα. Προσπαθούμε να δώσουμε ζωή σε 4 άτομα μέσα από επιστολές και γράμματα, σε μια αναδρομή παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος, αλλά όχι με μια γραμμικότητα, με πράγματα που συγχέονται, ανατρέπονται, αλλάζουν. Και ένα στοίχημα που βάλαμε ήταν να αλλάξουμε και χαρακτήρες. Βγούμε στο στερεοτυπικό, επειδή είναι δύο άντρες, δύο γυναίκες, α, εγώ γράφω τους άντρες, η Μαργαρίτα γράφει τις γυναίκες. Στα μισά έχουμε κάνει και τις αλλαγές μας και φυσικά διορθώνει ένας τον άλλον. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να κλείσουμε με το ποια βιβλία διαβάζεις αυτόν τον καιρό ή τι θα ήθελες να μας προτείνεις. Τα βιβλία που διαβάζω, εντάξει, εγώ διαβάζω περισσότερο ιστορικά βιβλία. Η ιστορία είναι αυτή που με ενδιαφέρει. Ο κλασικός άντρας αναγνώστης, ναι. Ναι. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο πάντα προτείνω, είναι η τριλογία του Νίκου Θέμελη. Ανατροπή, αναζήτηση, αναχώρηση. Εμένα αυτή με έχει καθορίσει. Αυτό είναι όχι ο στόχος να γράψω το Θέμελη, αυτό δεν γίνεται. Απλά είναι, για μένα έχει μια πληρότητα γραφής. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Λεωνίδα Καραγιώργο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και που σε γνωρίσαμε σήμερα. Και για την φιλοξενία και το σταθμό σας και τους ακροατές. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα σε περιμένουμε λοιπόν στο επόμενο βιβλίο να έρθει σε αίρες μαζί με τη Μαργαρίτα. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λεωνίδας Καραγιώργος, λοιπόν, τον ακούσατε. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Η συνέντευξη».